Χαίρετε. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας, πολλοί μπορεί να την ξέρετε αυτήν την ιστορία, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη είναι η πιο επική σκηνή μάχης που έχω διαβάσει και που θεωρώ ότι έχει λάβει μέρος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και θα σας πω σε λίγο σε ποιο σημείο θεωρώ ότι εμφανίστηκε το μεγαλείο της δύναμης του μεγάλου Αλεξάνδρου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, η μάχη έχει να κάνει με την πολιορκία των μαλών στην Ινδία, όπου το τείχος περίπου ύψος 8 μέτρων και οι πύλες φυσικά της πόλης, της οχυρωμένης πόλης, εμπόδιζαν από το να γίνει μια ευθεία μάχη με το στρατό των Μαλών. Μέσα στην ένταση των ετοιμασιών για να γίνει η επίθεση πάνω στα τείχη, όπως πάντα πρώτος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Αρπάζει μόνος του μία κλίμακα, μία σκάλα, την τοποθετεί στο τείχος, έχει ψηλά την ασπίδα του και αρχίζει να ανεβαίνει. Από πίσω ο Πευκέστας με την ασπίδα του Αχιλλέως, ο Αυρέας και ο Λεωνάτος. Ορμούν πάνω στα τείχη. Από πίσω δεκάδες Μακεδόνες στρατιώτες. Η σκάλα σπάει από το βάρος. Μένουν επάνω οι τέσσερις τους, Μέγας Αλέξανδρος και οι τρεις υπασπιστές. Αρχίζουν από κάτω να φωνάζουν οι στρατιώτες του, πηδήξτε να σας πιάσουμε. Γιατί είχαν μείνει στην ουσία μόνοι τους πάνω στα τείχη και όλος ο στρατός, ο εχθρικός, μαζί τους. Δεν είχαν βοήθεια, οι άλλες σκάλες αργούσαν να έρθουνε. Κινδύνευε άμεσα η ζωή τους. Πέρα από τη μάχη, θα χανόταν η ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλα θα διαλυότανε. Πηδήξτε να σας πιάσουμε. Και τι κάνει ο Θεός ο Μέγας Αλεξάνδρος? Πηδάει. Αλλά δεν πηδάει έξω, πηδάει μέσα στα τείχη, πηδάει μέσα στην πόλη. Σοκ. 5.000 περίπου μαχητές, υπερασπιστές, σοκ. Ακολουθεί και ο Πευκέστας και ο Αυρέας και ο Λεωνάτος. Φεύγουν προς το κέντρο εκεί πέρα γύρω από τα τείχη, μέχρι να συνέλθουν αυτοί οι υπερασπιστές να καταλάβουν τι έχει γίνει. Πλησιάζουν τώρα σιγά σιγά για να τους επιτεθούν. Και καλά, με τα ξύφη να τους σκοτώσουνε. Με συνοπτικές διαδικασίες τους 2-3 πρώτους τους βάζουν οι δικοί μας, ο Μέγας Αλέξανδρος και οι άλλοι. Αρχίζουν να τους χτυπούν με βέλη. Οι θρασίδηλοι. Μιλάμε τώρα ότι ήτανε 4 εναντίον 1.000. 4 εναντίον 1.000. Πέφτει με ένα βέλος στο μέτωπο Αυρέας. Φεύγει βέλος επάνω στο Μέγα Αλέξανδρο, στο στήθος. Του διαπερνά το πνεύμονα. Συνεχίζει να μάχεται με το βέλος στο στήθος. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών, οι στρατιώτες απ' έξω από την μεγάλη τους έξαψη με το γεγονός ότι κινδύνευε η ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρχίζουν να κάνουν σκάλες με τους ώμους τους. Δηλαδή ανέβαινε ο ένας πάνω στον άλλον και φτάνανε πάνω στα τείχη. Ορμήσανε πάνω στην πόρτα και τις σπάσανε με το βάρος του σώματός τους. Είχανε τρελαθεί. Μέχρι όμως να μπουν μέσα, έχει λιποθυμήσει από την αιμορραγία ο Μέγας Αλέξανδρος. Έχει πέσει από πάνω, έχει ρίξει την ασπίδα και έχει πέσει από πάνω του ο Πευκέστας για να τον προστατεύσει από τα υπόλοιπα βέλη. Εν τω μεταξύ όλοι νομίζουν ότι είναι νεκρός και μάχονται
μέχρι να φτάσουν οι υπόλοιποι για να καταφέρουν όχι να τον σώσουν, έστω να πάρουν το σώμα του και να σώσουν τον Πευκέστα και τον Λεωνάτο. Μπαίνει μέσα ο στρατός, δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Βγάζουν τον Μέγα Αλέξανδρο λιπόθυμο έξω. Αναλαμβάνει να τον χειρουργήσει ο Αλκιβιάδης, γιατρός από την ΚΟ. Από πού αλλού θα ήτανε? Πού είναι το μεγαλείο της δύναμης που σας λέω? Ήταν στο γεγονός ότι πήρε απόφαση να ανέβει πρώτος μόνος του μαζί με άλλα 3-4 άτομα στην πολιορκία? Εκεί ήταν η δύναμη? Όχι. Ήταν το γεγονός το ότι ενώ δεν μπορούσε να τους βοηθήσει κανείς άλλος, προτίμησε να πέσει μέσα στο πολιορκημένο οχυρό από το να πηδήξει έξω και να σωθεί? Ήταν εκεί το μεγαλείο της δύναμής του? Όχι. Ήταν το μεγαλείο της δύναμής του ότι παλέψανε για πόσα λεπτά με χιλιάδες αντιπάλους και δεν κατάφεραν να τους σκοτώσουν έναν? Και αυτό εξ αποστάσεως. Δεν τόλμησαν να τους πλησιάσουν. Μόνο όταν έπεισε ο Μέγας Αλέξανδρος συνέχισαν να έρχονται και ο Πευκέστας μαζί με τον Λεωνάτο κατάφεραν να αποθούν δεκάδες άντρες μόνοι τους. Πού ήταν λοιπόν το μεγαλείο του Μέγα Αλεξάνδρου? Η δύναμη τον παίρνουνε, φεύγουνε, αναλαμβάνει να τον ανοίξει ο Αλκιβιάδης όπως σας είπα πριν, και επειδή υπήρχε το βάρος του ότι αν αποτύγχανε από αυτό, τον αφήσανε μόνο του οι άλλοι γιατροί. Εν τω μεταξύ, λόγω της δυσκολίας της κατάστασης, επανήλθε λίγο ο Μέγας Αλέξανδρος, ενώ οι αισθήσεις του επανήλθανε, και επειδή έβλεπε όλοι γύρω να κάθονται, να τον κοιτάνε, άλλοι να κλαίνε, άλλοι να τραβάνε την ουρά τους απ' έξω, και στην ουσία να μην του βοηθάει κανένας παρά ο Ελκυβιάδης μόνος του, και αυτός με φόβο, τι κάνει? Παίρνει το μαχαίρι και αρχίζει να ανοίγει την πληγή μόνος του. Καταλαβαίνει τώρα για τι πράγμα μιλάμε? Εδώ είναι η δύναμη. Το λέω για όλους μας. Και για τα μούτρα μου το λέω. Είχε κάτι καρύδια από κάτω. Να! Πήρε το μαχαίρι, ετοιμοθάνατος ήταν με το αίμα που έχασε, πήρε το μαχαίρι και άνοιγε την πληγή μόνος του. Μέχρι το σημείο που πάλι έχασε τις αισθήσεις του και από τον πόνο φυσικά και από την αιμορραγία. Και για να μην τα απολογώ, κατάφερε ο Αλκιβιάδης να τον εσώσει. Αλλά πάλι κατάφερε να τον σώσει το θάρρος του, γιατί έδωσε εντολή να κάνουνε ό,τι είναι να κάνουνε χωρίς κανένα φόβο. Αν πεθάνω, πέθανα. Αυτό του είπε όσο είχε τις αισθήσεις του. Λοιπόν, όταν θα μιλάμε για δύναμη ψυχής, έχουμε πολλά παραδείγματα, αλλά για μένα ο νούμερο ένα είναι ο Μέγας, ο Μέγιστος, ο Αλέξανδρος. Ετοιμοθάνατος ήταν, έτοιμος να κάνει η χείριση στον εαυτό του και κυριολεκτικά το είχε ξεκινήσει, αν δεν είχε χάσει τόσο αίμα. Και δεν μιλάμε τώρα για εποχές να έχουν παυσίπονα και τέτοια, εντάξει. Μιλάμε για άλλες εποχές. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία μας για σήμερα. Η μάχη είχε λάβει μέρος το 326. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.